Κύριε Σκούρα, δεν τα κατάφερε τελικά η ομάδα σας. Παρ' όλα αυτά πάλεψε απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο που είχε και απουσίες. Ναι, σίγουρα ξέραμε ότι παίζουμε, το είπα και στις δηλώσεις μου πριν τον αγώνα, με την καλύτερη ομάδα ίσως της κατηγορίας. Πιστεύω όμως ότι τα παιδιά σταθήκαν άξια και απέναντι στην ομάδα αυτή και στο θεσμό, σαν ένας ημιτελικός. Νομίζω ότι μπήκαμε αρκετά καλά, τα παιδιά πατούσαν καλά. Από ένα λάθος δεχτήκαμε τον γκολ. Αυτό ίσως λίγο προς τη στιγμή μας χάλασε, αλλά νομίζω επειδή ήμασταν καλά προετοιμασμένοι, συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο θέλω να πω ότι δεν είχαμε τακτική σκοπιμότητα. Δηλαδή εμείς αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι σαν να είναι ένα. Χωρίς το να έχουμε στο μυαλό μας δεύτερη σκέψη για το match κάτω. Της ρεβάνς. Νομίζω ότι παίξαμε ψηλά για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό έχει αιτία να ανοίξουμε λίγο πίσω και να βρει και η Βάρη κάνα δύο ευκαιρίες που μπορούσε να κάνει και δεύτερο γκολ. Όμως και εμείς όμως δικαιούμασταν ένα γκολ σίγουρα σε μια μεγάλη ευκαιρία που είχαμε. Δεν μπήκε. Νομίζω ότι στο σύνολο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Σταθήκανε καλά σε μια δύσκολη, απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα. Νομίζω ότι θα πάμε τώρα πάλι χωρίς άγχος στο δεύτερο παιχνίδι, να παίξουμε ελεύθερα και θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί. Πολλά συγχαρητήρια και στη Βάρη. Νομίζω ότι επειδή είναι ομάδα που έπαιξε ποδόσφαιρο, είναι καλή ομάδα, παίζει ποδόσφαιρο, μας ανέβασε και εμάς ένα επίπεδο παραπάνω. Μας έκανε δηλαδή ακόμα καλύτερους και εμάς. Και πάλι συγχαρητήρια και στη Βάρη και στους διαιτητές που σταθήκανε καλοί για ένα τέτοιο παιχνίδι. Και τελευταίως αφήνω τους παίκτες μου να τους δώσω πάλι συγχαρητήρια και ελπίζουμε ότι έχουμε πιθανότητες. Το για μας δεν έχει τελειώσει, είναι άλλα 90 λεπτά. Θα διεκδικήσουμε με καλή ψυχολογία αυτό που μας αναλογεί. Κύριε Σκούρα, το Κρυονέρι έφτασε εδώ που ίσως δεν το περίμενε από την αρχή. Ήθελε βέβαια όταν φτάνεις στην πηγή θέλεις να πιεις και νερό. Προφανώς ένας τελικός θα ήταν για σας ένας τεράσιος άθλος. Ωστόσο φαντάζομαι ότι δεν σταματάει σε έναν ημιτελικό ή σε έναν τελικό κυπέλου η συνολική προσπάθεια η οποία έχει θετικό πρόσημο και για τη διοίκηση αλλά και για την ομάδα σας. Ναι, συμφωνώ. Σίγουρα αυτοί που ξέρουν την κατηγορία γνωρίζουν ότι εμείς ξεκινήσαμε όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας και το σχεδιασμό με το ρόστερ μας για την παρακάτω κατηγορία, για τη β' κατηγορία. Παρ' όλα αυτά εγώ πίστεψα στο υλικό, κάναμε σωστή δουλειά από την αρχή και νομίζω ότι η ομάδα στέκεται αξιοπρεπέστατα στην κατηγορία αυτή. Δεν θα πω ότι έχουμε υπερβάλει από θέμα ποιότητας. Νομίζω ότι αξίζουν τα παιδιά για αυτό που έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Η δουλειά γίνεται συνολικά. Ο σκοπός είναι, από την αρχή το έχουμε πει, να σώσουμε την κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είμαστε μέσα στους στόχους μας. Και εφόσον φτάσαμε και σε ένα ημιτελικό που είναι μεγάλο πράγμα για την ομάδα, θα το παλέψουμε. Έχουμε ακόμα άλλο ένα παιχνίδι και θα πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Δηλαδή, είμαστε επιτυχημένοι ούτως ή άλλως εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Αλλά και να τελειώσουμε, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη συνολική προσπάθεια που έχει γίνει από τον Αύγουστο μέχρι τώρα. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα τελειώσουμε αξιοπρεπώς και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα.